από τον Υπουργό Άμυνας αυτή τη στιγμή. Αν μπορούμε να ακούσουμε, για να ακούσουμε λοιπόν και να παρακολουθήσουμε. Δεν είστε ακριβείς και δημιουργείτε εντυπώσεις λαθασμένες. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα αυτός ο διάλογος. Εντάξει, παρακαλώ. Λοιπόν, χθες το βράδυ είπατε, θα επανέλθω στο θέμα των συνόρων, χθες το βράδυ είπατε ότι φοβάστε ότι θα γίνει το κλείσιμο των συνόρων. Μάλιστα. Η Ελλάδα, όπως μας λέτε, έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, το ΝΑΤΟ είναι ειρηνικό, το hot spot παραδίδονται. Γιατί λοιπόν η Αυστρία πρόκειται να στείλει στρατό, να ενισχύσει με αστυνομικές δυνάμεις και με στρατό τα σύνορα εκεί ανάμεσα Ελλάδα και Σκόπια, και αν αυτό, αν το κλείσιμο των συνόρων διαταράξει τις σχέσεις μας με τα Σκόπια. Σας ευχαριστώ. Εμάς δεν μας ενισχύει τέτοιου είδους φόβος από την άποψη της άμυνας, απαντήσει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Κοιτάξτε, έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι μια κυβέρνηση οφείλει να προετοιμάζεται και για τις χειρότερες εκδοχές. Έχουμε πει ότι υπάρχει μια ομάδα κρατών στην Ευρώπη, το Βίζογκραντ και οι χώρες, οι Βάλτι που λέμε, της Βαλτικής, και μια ομάδα ηγετών, κυρίως του Λαϊκού Κόμματος, που δεν εκφράζουν όμως όλο το Λαϊκό Κόμμα, οι οποίοι θεωρούν ότι εάν κλείσουν τα σύνορα στα Σκόπια, αυτό θα ανακόψει τις ροές. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν οι επίσημοι, αυτή η ομάδα προβάλλεται με έναν ανατριχιαστικό τρόπο κατά την άποψή μου, σε σχέση, και αυτό που υποκρύπτεται είναι το ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, η Επίτροπη της Κομισιόν, ο Αβραμόπουλος, ο Τίμερμαν, ο ίδιος ο Γιούκερ, η Μέρκελ, ο Ολάντ, λένε ότι είναι αντίθετοι με τα σύνορα. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλεται η ερώτηση δεν πρέπει να απευθύνεται σε Έλληνες υπουργούς και σε ελληνική κυβέρνηση. Να την απευθύνεται στην Αυστρία. Να με συγχωρείτε. Να με συγχωρείτε. Είστε Ελληνίδα δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να ρωτάτε τον Έλληνα υπουργό γιατί η Αυστρία κλείνει τα σύνορα. Αδίκως τα κλείνει τα σύνορα. Να απευθυνθείτε στην Αυστρία για αυτό το πράγμα. Νομίζω δηλαδή ότι εδώ πέρα η χώρα μας αντιμετωπίζει μία επίθεση από ένα ορισμένο κομμάτι. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να συνταχθούμε σε αυτό. Έχουμε μία κυβέρνηση η οποία λέει κλείστε τα σύνορα. Έχουμε μία κυβέρνηση η οποία με ενοποιημένη και την αντιπολίτευση ακόμα λέει το να κλείσετε τα σύνορα είναι λάθος. Τι ερωτήσεις είναι αυτές συνέχεια? Γιατί θα κλείσουν τα σύνορα? Θα κλείσουν τα σύνορα γιατί κάνουν λάθος. Και αντί να φωνάξετε μαζί με την κυβέρνηση, μαζί με την αντιπολίτευση, μην φωνάξετε μαζί με την κυβέρνηση, να μην κλείσουν τα σύνορα, απευθύνονται ερωτήσεις υπό μορφή κατηγορίας. Γιατί η Αυστρία κλείνει τα σύνορα? Γιατί κάνει λάθος, κυρία μου? Γιατί τα Σκόπια θέλουν να κλείσουν τα σύνορα? Γιατί κάνουν λάθος? Και γιατί είναι ανθεληνικό και πρέπει να καταγγείλετε το λάθος και όχι την κυβέρνηση? Μάλιστα, λοιπόν, Χρήστο, παρακολουθώ.